Γεια σας, καλώς ορίσατε στη δεύτερη εκπομπή μας, Ούχο TV. Και σήμερα θα δούμε μία είδηση παράξενη για τα δεδομένα. Λοιπόν, απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω βρικολάκων στο Μαλάουι που είναι στην Αφρική. Λοιπόν, απαγόρευση κυκλοφορίας επέβαλε το Μαλάουι μετά τις 5 δολοφονικές επιθέσεις κατά ανθρώπων, οι οποίοι θεωρήθηκαν βαμπύρ. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας απαγορεύει την κυκλοφορία για 10 ώρες κάθε ημέρα από τις 7 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω τέτοιες δολοφονικές επιθέσεις. Πριν από λίγες ημέρες, τα Ηνωμένα Έθνη αναγκάστηκαν να αποσύρουν το προσωπικό τους από τις δύο περιφέρειες στα νότια της Αφρικανικής χώρας. Στην έκθεσή του, ο οργανισμός τόνισε ότι οι φήμες για ύπαρξη βρικολάκων φαίνεται να ξεκίνησε στη γειτονική Μοζαμβίκη και εξαπλώθηκε σε όλο το μήκος των συνόρων με το Μαλάουι. Συνέστησε την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης. Δεν έχει γίνει σαφές τι ήταν αυτό που πυροδότησε τις φήμες αυτές επισήμως, όμως πρόκειται, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει το πρακτορείο Reuters, χωρικοί έχουν στήσει οδοφράγματα προκειμένου να πιάσουν τα βαμπύρ. Ο πρόεδρος του Μαλάουι, Πίτερ Μουταρίκα, έχει διατάξει έρευνα για τις δολοφονίες, αναφέροντας στην ανακοίνωσή του ότι η υπόθεση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και απασχολεί ολόκληρη την κυβέρνηση. Πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις αρρωγής δραστηριοποιούνται στο Μαλάουι, μια από τις πιο φτωχές χώρες στον κόσμο, με ορισμένες από αυτές να έχουν ανασταλεί τις δραστηριότητές τους. Το μορφωτικό επίπεδο εκεί πέρα είναι πάρα πολύ χαμηλό, με την πίστη στη μαγεία να είναι εξαιρετικά διαδεδομένη, και αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλογη έκρηξη βίας που συνδέονταν με φήμες πάλι για βρικόλακες είχε ξεσπάσει και το 2002. Τώρα, αλήθεια ψέματα, εμείς απλά να μεταδίδουμε την είδηση και εσείς θα το κρίνετε. Έπετε συνέχεια. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε στη δεύτερη εκπομπή μας. Να είστε καλά.